Τα χρήματα των επιδοτήσεων μπορεί να πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων αγροτών και στην Κρήτη, όμως το 60% των αγροτών δεν πρόλαβαν να βάλουν στην τσέπη τα χρήματα, καθώς αυτά κατασχέθηκαν λόγω χρεών στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως υποστηρίζει ο Μύρο Χιλετζάκης. Περίπου το 60% των παραγωγών της Κρήτης είχε δεσμεύσεις και κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς. 66.000 παραγωγοί δεν πληρωθήκαν σε αυτή τη δόση. Είναι οι παραγωγοί που έχουν κάποια ελλειπή δικαιολογητικά όσον αφορά φορολογικές δόσεις, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μητρό αγροτών, δασικοί χάρτες και άλλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και με το ΑΤΑΚ που πρώτη φορά ήταν υποχρεωτικό να μπει στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Και την τραβήξανε όλοι. Έχουν κατασχέσει το λογαριασμό, δεν μπορεί να πάρει κανένα χρήματα. Οπότε πάει στο μηδέν. Και το θέμα είναι ότι τώρα έχουμε και το πρόβλημα, γιατί φέτος είχαμε την βροχόπτωση στα φύλλα μας και περιμένουμε από τον ΕΛΓΑ κάποια αποζημίωση για να ζήσουμε κι εμείς. Την οποία από ό,τι έμαθα και πήγα και ρώτησα στην τράπεζα, γίνεται κατάχρηση των χρημάτων και στις αποζημιώσεις. Πληρώθηκε το 47%. Ο ΕΛΓΑ έχει πάρει από τα χρήματα τα οποία δικαιάται το 70%. Και από εκεί και πέρα, εάν και εφόσον υπάρχουν υποχρεώσεις του κόσμου, είτε τα έχουν τραβήξει τα λεφτά το καλοκαίρι από την κάρτα αγρότη, είτε για διάφορους άλλους λόγους, αυτό αφορά τον καθένα. Και φέτος αγρότες γίνονται στο ίδιο εφιαλτικό έργο θεατές, ενώ αυτό που εύχονται είναι η ψήφιση τροπολογίας στη Βουλή για τη δημιουργία ετήσιου ακατάσχητου λογαριασμού μέχρι 15.000 ευρώ, προκειμένου να γλιτώσουν τυχόν κατασχέσεις στην καταβολή της δεύτερης δόσης. Είναι αναγκαίο να γίνει το ετήσιο ακατάσχητο των αγροτών, γιατί γίνονται μόνο πράξεις αντιλογισμού στα βιβλιάρια τους. Δηλαδή, κάθε φορά που μπαίνουν τα χρήματα, τα βλέπουν για λίγα δευτερόλεπτα και μετά κατάσχονται. Θεωρούμε ότι μέσα στον 1,5 μήνα που προκύπτει για τη δεύτερη πληρωμή, όλα αυτά θα έχουν διορθωθεί και οι παραγωγοί θα πάρουν τα χρήματά τους στη δεύτερη δόση, που θα είναι περίπου στα μέσα Δεκεμβρίου. Υπάρχει κατάσχεση μέχρι και 300 ευρώ. Δηλαδή, έχουμε παραγωγό που χρωστούσε 300 ευρώ και αυτά δεσμευτήκανε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, είμαστε λίγο αγρότες. Δεν μας βοηθάει το κράτος. Περιμέναμε την περιβόητη ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία δεν έχει ανοίξει ακόμα πλατφόρμα από πέρυσι το Μάρτι, λένε ότι θα ανοίξει. Δεν ξέρω τι να πω, είμαστε αναγανακτισμένοι όλοι. Στον αγροτικό κόσμο επικρατεί αναβρασμός λόγω κατασχέσεων με φόντο τις ψαλιδισμένες επιδοτήσεις των τελευταίων ετών, αλλά και τη μειωμένη φετινή παραγωγή ελαιολάδου έως και 90%. Δεν μπορεί στην Ελλάδα μας η αγροτική πολιτική να εξαγγέλλεται και να ισχύει από τον Υπουργό και όσο καιρό είναι η θητεία του. Αυτό πρέπει να σταματήσει.